Μετά από πολλά αγκάθια και καθυστερήσεις και αφού προηγήθηκαν δεκάδες δυναμικές κινητοποιήσεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, το σχολικό κουδούνι θα ηχήσει φέτος στο νέο κτίριο του ιστορικού σχολείου. Και όλα αυτά μετά από 11 χρόνια. Επιτέλους, το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Έχει πολλή δουλειά ακόμα, γιατί όπως βλέπετε μας παραδώσαν ένα γιαπί. Γίνονται ακόμα έργα, πυρετοδός. Ήδη οι μαθητές που αποφύτησαν μόλις και έρχονται να μοιραστούν τη χαρά τους, γιατί περάσανε στα πανεπιστήμια. Τώρα που βλέπουν ότι μπαίνουμε χωρίς εκείνους, που και αυτοί προσπάθησαν, πάσχισαν και οι γονείς τους πάρα πολύ, κλαίνε και λένε κρίμα. Έπρεπε λίγο νωρίτερα να το είχαμε χορτάσει κι εμείς. Πάντως η αγωνία κορυφώνεται καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί αρκετές εργασίες όπως οι εξωτερικές πόρτες και τζάμια, ενώ εκκρεμούν ο διαχωριστικός τείχος στον πρώτο όροφο, τα χωρίσματα και εργασίες στο υπόγειο, ενώ θα πρέπει να διευθετηθούν ζητήματα με το νερό και το ρεύμα. Πρέπει να κλείσουν τα τζάμια, να μπουν οι πόρτες, να τελειώσει το τελευταίο χέρι το βάψιμο, να έρθει το νερό να συνδεθούν τα υδραυλικά. Ερχόμαστε κάθε μέρα χωρίς τουαλέτες. Χωρίς φως πολλές φορές, είναι το εργοταξιακό ακόμα, δηλαδή είναι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν, λεπτομέρειες μεν, αλλά ζούμε σε μια αγωνία, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Οι σκαλοσιές παραμένουν όπως και η σκόνη λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενώ απομένουν διάφορες εργασίες σε σχέση με τη διαμόρφωση του αύριου χώρου και όχι μόνο. Η μπροστινή πλευρά θα τελειώσει άμεσα, πίσω θα εξελίσσονται ακόμα έργα. Απαραίτητα είναι να γίνει η εσωτερική διακόσμηση και διαρρύθμιση, γιατί όπως ξέρετε, επί 10 χρόνια, ο 11ος είναι φέτος, τα λιόμενα φιλοξενούσαν παλιά έπιπλα, κατεστραμμένα, φθαρμένα και με τη μεταφορά ακόμα πολλά τα πετάξαμε αμέσως. Τα θρανία επίσης έχουν φοβερές φθορές, είναι παλιά. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει περάσει από 40 κύματα, καθώς τα χρονοδιαγράμματα που είχαν δοθεί από τη Λότζια είχαν τυναχθεί στον αέρα. Με το ποτήρι της οργής να ξεχυλίζει τον περασμένο χειμώνα με φόντο τις τριτοκοσμικές εικόνες στο υποκατασκευή κτίριο, το οποίο πλημμύρισε από τα νερά της βροχής. Είναι μεγάλη χαρά μας, δεν περιγράφεται. Έχουμε κουραστεί πάρα πολύ να ζητάμε το αυτονόητο, να τρέχουμε, να παρακαλάμε, να ολιγορούν όλοι, να ρίχνει το φταίξιμο ένα στον άλλο. Σύμφωνα με την κυρία Χατζάκη, θα πρέπει το σχολείο να καθαριστεί, να τακτοποιηθούν τα γραφεία και τα θρανία, να υπάρξει ο αναγκαίος εξοπλισμός, καθώς και να προχωρήσουν άμεσα διάφορες εργασίες, ώστε να κυλήσουν όλα μαλά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Θα κάνουμε πάρτι για όλο το Ηράκλειο, γιατί είμαστε τόσο χαρούμενοι που θα κάνουμε τα πάντα. Πραγματικό πάρτι. Τα λιόμενα αποτελούν παρελθόν στο Καπετανάκιο, καθώς ένα όραμα δεκαετιών παίρνει πλέον σάρκα και οστά.